Κύριος Βλαχογιάννης. Εγώ θα προσπαθήσω να ακολουθήσω την υποτροπή του Υπουργού για άσκηση πίεσης από κάτω προς τα πάνω. Αφού βεβαίως πρώτα σας καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ, στο νησί μας, τόσο εσάς όσο και τον κύριο Στομαλένη και τον διοικητή της υπηρεσίας πολιτικής αγωγορίας. Και να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας κάνετε για το συγκεκριμένο θέμα και να ευχηθώ να γίνονται παρόμοιες ενημερώσεις για άλλα θέματα όπως είναι η υγεία που αναφέρατε. Θέλω ιδιαίτερως να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, για την πολύ άριστη συνεργασία που είχαμε όταν εγώ ήμουν δήμαρχος και εσείς ήσασταν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θυμάμαι ότι ανταποκρινόσασταν πάντα σε ό,τι ζητούσε υπάρχει. Και τώρα έχουμε στο προκείμενο, στο αεροδρόμιο. Συμφωνούμε απολύτως ότι οι πρόχειρες και οι προσωρινές λύσεις δεν είναι καλύτερες. Παρόλο που για τη λειτουργία του αεροδρομίου θα αρχίσει από το καλοκαίρι, είναι πρόχειρη, εύχομαι να μην είναι και προσωρινή λύση. Το αεροδρόμιο το οποίο θα λειτουργήσει από το καλοκαίρι. Δεν είναι πρόχειρη. Δεν είναι ούτε προσωρινή. Τι είναι. Λοιπόν, προβλέπεται ένα κτίριο 1.500 τετραγωνικών. Αυτό δεν το είπατε, το λέτε τώρα πρώτη φορά. Όχι, το λέω. Τώρα το είπατε. 1.500 δεν είπατε. Όχι, το λέω. Προβλέπεται λοιπόν ένα κτίριο 1.500 τετραγωνικά. Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα είναι έτοιμο το μισό από τη δωρεά που θα κάνει η Ολυμπιακή. Το υπόλοιπο θα το κατασκευάσουμε εμείς. Επειδή ξέρετε τις ημερομηνίες. Θα το κατασκευάσετε εσείς πότε. Θα βγάλουμε διαγωνισμό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τίποτα. Και θα γίνει από τι χρήματα. Το ΠΟΔΟΕ. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εντάξει, γιατί είμαστε όλοι εδώ και ακούμε. Ναι, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Βεβαίως. Και υπάρχουν και κάμερες. Βεβαίως, υπάρχουν και κάμερες. Και οι δημοσίες πολλές φορές τα ακούσαμε αυτά. Και θα κινητοποιήσετε και στην τοπική κοινωνία και ό,τι. Να σου μπορούμε και στην κοινωνία θα τα δούμε για την τοπική κοινωνία. Αν δεν μπορέσει το Υπουργείο να κάνει και άλλες διαπραγμάτευσεις, να έχει και άλλες δωρεές. Επειδή. Λέω αν. Είναι μια ερώτηση μέχρι στιγμής. Η δωρεά είναι 2 εκατομμύρια. Και θα έχουμε και άλλη διαπραγμάτευση. Η δωρεά 2 εκατομμύρια από ποιον. Ολυμπιακή. Στη συνέχεια, επειδή είπαμε ότι εμείς κάνουμε συνολικό σχεδιασμό, μπορείτε να το δείτε εδώ και τις λίγες μέρες, κάνουμε προσπάθεια για να ενταχθεί το μεγάλο κτίριο του αεροδρομίου στο πακέτο Γιούνκερ, που είναι πάνω από 7.000 τετραγωνικά, και να μετατραπεί. Άρα δεν είναι ούτε πρόχειρη κλίση, ούτε προσωρινή. Λοιπόν, εγώ προσωρινά θα λειτουργήσει συνεχίζοντας για ένα μισή χρόνο με το μισό κτίριο αυτομόνιμο. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι ναι, το αεροδρόμιο που θα λειτουργήσει από το καλοκαίρι είναι σίγουρα καλύτερο από το προηγούμενο. Γιατί θα προσγειώνονται αεροσκάφη των 70 θέσεων, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχαν αεροσκάφη των 37 θέσεων που πολλές φορές γινόταν 25, 20 και κάτω από 10. Σίγουρα και αναμφίβολο είναι αυτό. Όμως δεν είναι το αεροδρόμιο για το οποίο αγωνίζονταν οι δημοτικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι το αεροδρόμιο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σήμερα και το αύριο της Πάρου. Αυτό το αεροδρόμιο είναι αυτό που περιγράφεται, όχι των 7.000, των 7.500 τετραγωνικών, όπως προβλέπει η μελέτη. Γιατί η προμελέτη έγινε για αυτόν τον διάδρομο, των 1.500 και προβλέπει 7.500. Ούτε 700 που θα γίνουν με όλους τους βοηθητικούς χώρους, ούτε 1.500. Επομένως, και εγώ εύχομαι, γιατί στην Ελλάδα η εμπειρία μας λέει ότι ισχύει ότι ο δεν μονιμότερο του προσωρινού. Αν εδώ διαψευθεί αυτό, μακάρι, το εύχομαι απολύτως. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Βέβαια, μιλήσατε πριν για διεθνή πρωτοτυπία. Δεν είναι τυχαίο το ότι έγινε αυτή η διεθνής πρωτοτυπία. Πολλοί υποσχέθηκαν μεγάλο αεροδρόμιο στην Πάρο, δεν το τήρησαν ποτέ. Ο Ραγκούσης, όντας υπουργός, ασθμένων, μία μέρα πριν φύγει από το Υπουργείο Υποδομών, υπέγραψε τον διάδρομο σε καιρό μνημονίου και κατάφερε να εξασφαλίσει 23 εκατομμύρια του προϋπολογισμού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πιστεύοντας ότι δεν θα γίνει μια άλλη πρωτοτυπία να κατασκευαστεί ο διάδρομος και να μην γίνουν τα κτίρια. Πιστεύοντας ότι έτσι θα δεσμεύσει τις επόμενες κυβερνήσεις για να γίνει. Μέχρι σήμερα διαψεύστηκε. Γιατί έγινε ένας διάδρομος και τώρα προσπαθούμε με λύσεις πολύ κατώτερες των 7.500 να το λειτουργήσουμε, ενώ τα χρήματα για τη διεθνή πρωτοτυπία που μιλάτε είναι πολύ λιγότερα από τα 23 που είχε βρει ο Ραγκούσης σε εποχή μνημονίων. Επαναλαμβάνω. Βεβαίως, ο στόχος ο δικός μας ήταν αυτό το αεροδρόμιο, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
Οι δεσμεύσεις της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας ήταν ότι είμαστε στη φάση της προμελέτης και η μελέτη θα γίνει γρήγορα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, όταν υπάρχουν όρημα έργα, βρίσκουμε τρόπο να το εντάξουμε. Το ερώτημα είναι απλό. Είναι όρημο έργο οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Πάρου? Είναι έτοιμη η μελέτη? Δεν είναι. Δεν είναι η μελέτη. Πότε έγινε η μελέτη? Η ΥΠΑ την έκανε τη μελέτη. Για τα 7.500 τετραγωνικά. Εντάξει, δεσμευόμαστε γιατί βέβαιος ότι δεν υπάρχει μελέτη. Από πού πληρώθηκε, ποιο ήταν το κόστος της μελέτης? Δημαρχιάκομαι. Ναι, κύριε Υπουργέ, να λέμε αλήθειες είπαμε. Είπαμε να λέμε αλήθειες, ναι. Δεν μπορώ. Πρώτον, επειδή πρέπει να λέμε αλήθειες, ποτέ δεν υπάρχει. Αυτή η μελέτη δεν υπάρχει. Και ούτε χρηματοδοτήθηκε από ποθενά. Πες τι που χρηματοδοτήθηκε να τη βρούμε τώρα. Θα με αφήσει να ο Γιάννης Σεραφός είναι προσωπικός μου φίλος. Το ξέρω πολύ καλά. Μην πας με μετά. Όχι, το ξέρω πολύ καλά. Γι' αυτό μιλάω και έτσι. Τρίτο. Είναι λάθος που βγήκε ένας αεροδιάδρομος. Με ένα μικρό κτίριο. Τι να γίνει τώρα. Με καθόλου κτίριο δεν βγήκε. Με καθόλου κτίριο δεν βγήκε. Ακόμη χειρότερα. Ναι. Και το κτίριο που προβλεπόταν δεν ήταν καν 300 τετραγωνικά. Ήταν 850. Όχι. Ποιο, λάθος κάνετε. Δεν ισχύει καθόλου λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Λοιπόν, πού προβλεπόταν αυτό το κτίριο, κύριε Υπουργέ? Τώρα, για να ξέρετε, εγώ όταν ανέλαβα, ήρθαν προτάσεις για να βάλουν τέταρτο. Σας τα πω εγώ παρακαλώ. Λοιπόν, τέταρτο ήθελα να βάλουν για να λειτουργήσει. Αυτό ναι. Ποιος είναι να βάλει τέταρτο? Να βάλουμε κάποια τέταρτο. Για η Άμκε. Ναι. Λοιπόν, η Άμκε, η πρώτη συνεισφυγιαστική. Ξανά. Έγινε η μελέτη για τα 1500 τετραγωνικά. Γίνεται η μελέτη και μη ρωτάς πού, από πού χρηματοδοτείται, γιατί υπάρχουν μηχανικοί στο δημόσιο, ξέρεις, που όταν τους ενεργοποιείς κάνουν μελέτες. Δεν ανάγκη να τα πάμε όλα έξω, λέω εγώ. Λοιπόν, άρα, η μελέτη για τα 1500 τετραγωνικά έγινε από την ΥΠΑ. Πήραμε την πρώτη μελέτη από το μελετή, τροποποιήθηκε στη συνέχεια, γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε πάλι μια κουτσουλιά, ένα μισθαδάκι, και γίνεται η μελέτη από την ΥΠΑ για το μεγάλο κτίριο. Άλλωστε, για να ενταχθεί στο πακέτο Juncker, και επειδή θα το δείτε και αναρτημένο τις επόμενες μέρες, δεν μπορεί να προχωρήσει και να ενταχθεί αν δεν έχει όρημη μελέτη. Λοιπόν, άρα... Ναι, εγώ επιμένω ότι δεν υπάρχει όρημη μελέτη. Εσύ επιμένεις σε μια εποχή που έλεγε ότι η ΥΠΑ ή το Υπουργείο για να κάνει μια μελέτη πρέπει να βγάλει προκήρυξη και η μηχανική της ΥΠΑ να είναι διαβιβαστές φακέλων και χαρτιών. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Υπάρχει μια μελέτη που να λέει επίσημα από την υπηρεσία και για πρώτη φορά ότι υπάρχει αυτή η μελέτη. Και ποτέ δεν υπήρχε η εγγραφή. Όλα τα έγγραφα μέχρι τώρα λένε ότι δεν υπάρχει μελέτη. Και πρώτη φορά έγινε αεροδρόμιο μόνο με τον αεροδιάδρομο. Πρώτη φορά η προτάση ήταν να μπει μια σκηνή για να λειτουργήσει. Πρώτη φορά η κυβέρνηση δεν είπε για να λαϊκίσει πολύ ωραία να βάλουμε μια τέντα αφού το λέει και η τοπική κοινωνία για να προχωρήσουν. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Για να μείνουν πρώτε συζητήσει. Είμαι κατά των πρώτων συζητήσεων, αυτό λέω. Επίσης... Απλά ένα δεσάρτο κύριε Παπαγιάννη, απλώ για να μείνουν συγγνώμη σα διακόπτω. Απλώ οι μελέτε και τα μελετικά γραφεία που η ΆΜΚΕ έδωσε, μιλάμε για 770 περίπου τετραγωνικά, έτσι. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, μέχρι τώρα οι επαφές σας, ξέρετε ότι υπάρχει οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής για τα 7.500 τετραγωνικά μέτρα? Πάμε πάλι. Ερώτηση, ξέρετε, σας πέφτει κανείς? Αυτό που ξέρω εγώ, όχι. Αυτό που ξέρω εγώ, όμως, είναι ότι από την πρώτη στιγμή που πήγαμε, είχαμε διάλογο. Εγώ για τα 7.500 μιλάω, όχι για τα 1.500. Για τα 7.500. Να ξαναπολύω, γιατί μάλλον δεν έχουν γίνει κανένα. Από τη δομή είπα. Προμελέτη. Προμελέτη. Εγώ για μελέτη μιλάω, του αργού για μελέτη. Καλά, εσύ μπορεί να μιλά γιατί θέλει. Ναι, εσύ πριν είπατε μελέτη. Συγγνώμη, σα διαβάσα. Είναι ένα μελιάκι που διαβάσα με τον κύριο Λαγουγιάννη. Με μελέτη μπορεί να μιλά. Ναι, μέχρι να δεν πειράζει. Εγώ θα τα πω, δεν υπάρχει πλήρω. Όχι, θα ακουστούν, δεν υπάρχει κανένα πλήρω. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι απόψει. Ναι, επομένω.
Ο κύριος Υπουργός τώρα μιλάει για προμελέτη, όχι για μελέτη των 7.500 τετραγωνικών. Πρώτα γίνεται η προμελέτη. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Άρα δεν πρέπει να το ξέρει. Πολύ καλά. Πρώτα είσαι μηχανικός, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, επομένως, εμείς συμφωνούμε πολύ τους. Μακάρι να γίνει το δυνατόν γρηγορότερο η μελέτη των 7.500 τετραγωνικών, γιατί η προμελέτη αυτό προβλέπει. Για το διάδρομο ο οποίος έχει γίνει στα χαρτιά 1.500 μέτρα, ενώ στην ουσία είναι 2.000 μέτρα, θέλουμε μια εγκαταστάσεις 7.500 τώρα για τα 850 τετραγωνικά που λέτε. Ήταν μια φαϊνή ιδέα του κ. Χρυσοχοίδη, ο οποίος ήρθε κάποιο απόγευμα του Σεπτέμβριο του 2014 και μας είπε ότι η Πάρος είναι πολύ τροστικό νησί. Δεν μπορεί να περιμένει το 2022 για να γίνει μέσω ΕΣΠΑ, να τρέξουμε γρήγορα να το κάνουμε 850 τετραγωνικά μέτρα. Και μετά φεύγοντας από εδώ πήγε στη Σύρο, όπου υποσχέθηκε την επέκταση του αεροδρομίου. Η επέκταση του αεροδρομίου της Σύρο, από ό,τι ξέρω, υπογράφηκε από εσάς με 1.300. Όπως πληροφορούμε, θα υπογραφεί και η επέκταση του αεροδρομίου της Νάξου. Για την Πάρο μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί κάτι από εσάς. Το μόνο που μας είπε ο Δήμαρχος στην προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι είπατε δεν υπάρχουν λεφτά από το κράτος. Εγώ λέω τι είπε ο Δήμαρχος εδώ σε εμάς, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Πώς? Από πού γίνονται αυτά που γίνονται τώρα? Εγώ ξέρω ότι είναι ολυμπικάρι γίνονται. Α, ναι. Ποιος έκανε διαπραγματεύσεις με την ολυμπικά? Ποιος έκανε διαπραγματεύσεις? Ναι. Εσύ, είσαι ο Δήμαρχος. Όχι, ποιος έκανε. Ο Δήμαρχος έκανε. Όχι, εσύ. Να ξέρω. Και βεβαίως, εδώ έχω να πω και το εξής. Σας άκουσα να λέτε ότι με πόνο ψυχής υπογράψατε την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων. Δεν το λέω και πριν. Δεν το άκουσα. Το άκουσα. Με την Olympic Air με μεγάλη προθυμία υπογράψατε αυτή. Εγώ ξέρω, κύριε Υπουργέ, ότι αν κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να ενταχθεί ένα έργο στο ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να γίνει από πόρο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ναι, έχουν θέσει οι ιδιώτες. Αλλά όμως τους όρους τους καθορίζει η πολιτεία. Βγάζει μια προκήρυξη και λέει: θέλω να γίνει ένα αεροδρόμιο με αυτούς τους όρους. Και έρχονται όσοι ενδιαφέρονται και κάνουν προσφορές. Έγινε καμιά προσφορά και ενδιαφέρθηκαν άλλοι εκτός από την Olympic. Πού έγινε αυτή η προσφορά? Αυτή ήταν η εξής. Ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτοί που υπερασπίζεστε και οι πολιτικές τους δίνουν 4,5 εκατομμύρια το χρόνο στην Olympic. Το ξέρω πολύ καλά. Για την άγωνη γραμμή Αθήνα Πάρος. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, με δύο λόγια, η επιδότηση ενός έτους είναι το χρόνο της Πάρος. Το ξέρω. Και αυτή είναι η απορία μου. Γιατί να το κάνει η Olympic Air και να... Εκεί το είχαν δώσει. Και γίνει. Κύριε Υπουργέ, να κάνω μερικά ερωτήματα. Ποιος καθόρισε την έκθεση των εγκαταστάσεων που θα γίνουν? 1.500 τετραγωνικά που θα γίνουν. Αυτό δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Τι λέτε. Τι είδες καθόν θα προσγειώθηκε? Τι λέτε που θα ανακοινώθηκε. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο αεροδρόμιο που θα λειτουργήσει, είπατε πριν θα δέχεται διεθνή σπίτι. Έχει πιστοποιητικό ως σπίτι εισόδου-εξόδου? Θα διαθέτει πάρκο καυσίμων? Θα έχει τελωνίο? Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Βλαχογιάννη. Εντάξει, δεν άκουσα, θα έχει διαθέσει. Δεν τέλειωσα όμως τα ερωτήματα, έχω κι άλλα. Λοιπόν, θα εγκατασταθεί ραδιοβοήθημα? Όχι. Επομένως, τις μέρες που θα έχει άσχημο καιρό το χειμώνα, δεν θα έχουμε πτήσεις? Νυχτερινές πτήσεις δεν θα γίνονται? Κι αν και το ραδιοβοήθημα είναι μια λύση και είναι ξεπερασμένη. Ξέρω ότι τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Κέρκυρας έχουν ήδη GPS και από το Σεπτέμβριο αεροδρόμιο Σαντορίνης και Μυκόνο θα διαθέτουν και αυτά GPS. Δεσμεύεστε, κύριε Υπουργέ, ότι τα 70 αεροσκάφη της Olympic Air θα πετάνε και το χειμώνα στην Πάρο? Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω, η μελέτη προστασίας του σημερινού διαδρόμου από ενδεχόμενη νεροποντή έχει ολοκληρωθεί και πότε θα υλοποιηθεί? Διότι ξέρετε ότι ο διάδρομος έγινε πάνω σε χιλιάδες τόνων μπάζα που προβλέπονταν κάποια δεντροφύτευση κτλ. Αυτά δεν έχουν γίνει. Θα γίνουν και αν γίνουν πότε? Η δεύτερη φάση του διαδρόμου και της πίστας πού βρίσκεται? Τι γίνεται? Και θέλω να πω, επειδή μιλήσατε για τον πόνο ψυχής για τους Γερμανούς, βλέπω ότι η Fraport για το αεροδρόμιο της Σαντορίνης έχει ανακοινώσει ότι από το Σεπτέμβριο ξεκινάει έργα ώστε οι κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι σήμερα 4.696 τετραγωνικά μέτρα να γίνουν 25.418 μέτρα. Το αεροδρόμιο της Μυκόνου
από 7.021 τετραγωνικά μέτρα που έχει εγκαταστάσει σήμερα, θα έχει 12.664 τετραγωνικά μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα γειτονικά μας και ανταγωνιστικά νησιά σε ποια θέση θα είναι όταν η Πάρος θα έχει ένα εγκαταστάσεις της τάξης των 500 και των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνουν, που λέτε, στα 1.500, δεν θα είναι ολοκληρωμένες τώρα και βεβαίως έχουν και τους βοηθητικούς χώρους. Εγώ, εν ολίγης, για να κλείνω, θέλω να πω το εξής, ότι για μας η σημερινή μέρα δυστυχώς δεν είναι το τέλος. Ο αγώνας συνεχίζεται για να έχουμε το αεροδρόμιο που αγωνιζόμασταν τόσα χρόνια και θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, κύριε Βλαχογέννη, είστε πάρα πολύ διαβασμένος. Μέχρι πολιτική σύμβαση μπορεί να γίνετε. Πώς? Δεν το καταλάβω. Μέχρι πολιτική σύμβαση μπορεί να γίνετε, επειδή είναι κοινή θέση. Λέω λοιπόν το εξής για να τελειώνουμε. Προσπαθούμε. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο που δεν υπάρχει ραδιοβοήθημα. Έχει ξεκινήσει γιατί ήταν αποξιωμένη. Φαίνεται ότι έχει η υπηρεσία πολιτική αεροπορία για όλα τα συστήματα προσγείωση σε όλα τα αεροδρόμια τη χώρα. Αυτό έχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα και η σκοπιμότητα ήταν όχι μόνο στην ΕΠΑ και σε πολλούς δημόσιους φορείς να απαξιωθούμε για να οδηγηθούν μετά με μεγάλη άνεση σε ιδιωτικοποίηση. Καταλαβαίνω επίσης τον πόνο που έχουν πάρα πολύ να θέλουν να ιδιωτικοποιηθούν και άλλα αεροδρόμια δημόσια και να πάνε στη Φράγκο. Γιατί κάνει επενδύσεις σε Σαντορίνη και θα έχει τόσες χιλιάδες τετραγωνικά. Θα δούμε πότε θα τα κάνει. Θα δούμε πότε θα τα κάνει. Αν θέλετε να προτείνετε αυτό, σε δημόσιο διάλογο είμαστε, καλά κάνετε. Εμείς δεν θα υπηρετήσουμε αυτή την πολιτική. Εγώ νομίζω, κύριε Υπουργέ, είπα τις προτεραιότητες. Δεν θα την υπηρετήσουμε. Αν θέλετε να προτείνετε να έρθει η Φράπορτ ή όποια Φράπορτ να πάρει και το αεροδρόμιο της Πάρου, με γεια σας και χαρά σας. Εμείς υπηρετούμε. Αν δεν μπορεί η πολιτεία να το κάνει μέσω έσχα. Εμείς μπορούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, δεύτερο. Θα λέμε αλήθειες εδώ πέρα, θα τα κλείσουμε κάτω από το χαλί. Πείτε, θέλουμε να ιδιωτικοποιηθεί το αεροδρόμιο. Πείτε το. Εφόσον αδυνατεί η πολιτεία. Πείτε το. Εφόσον αδυνατεί η πολιτεία. Η πολιτεία αδυνατούσε στο παρελθόν. Αποδίδατε και ένταζε και ψέματα. Και έκανε και έργα που είναι πραγματικά για να γραφτούν σε βιβλίο. Θα μου ξαναβρείτε εσείς διεθνώς σε οποιαδήποτε χώρα της γης θέλετε. Να έχει γίνει μόνο αεροδιάδρομος κάπου και μετά θα έρθει να το συζητήσω. Κύριε Υπουργέ, πριν η πολιτεία έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ για το αεροδρόμιο του Σπάρου, η σημερινή. Όχι, η 40 έδωσε. 40. Η σημερινή τι έδωσε. 30 δεν έδωσε. Όχι, δεν έδωσε. Και απαλωτριώσε. Τι, 10 στις απαλωτριώσεις και 15 στο διάδρομο. Έδωσε 15 στον διάδρομο. Και 10 στις απαλωτριώσεις. Ήταν ένα έργο που επίσης ήταν κολλημένο. Επίσης ήταν κολλημένο. Είχε προβλήματα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αυτό το έργο, το είπα και πριν, τελειώνει 15 Μαΐου. Όχι, μην κάνετε έτσι. Δεν το έχεις κάνει προηγούμενα. Δεν φύγει το έργο. Τώρα τελειώνει. Τώρα, 15 Μαΐου. Δεν το τελειώσαν πριν 3 χρόνια. Όχι. Έτσι το. Λοιπόν. Το εντάξουν, όχι, όχι. Ούτε είχαν προβλέψει, ούτε είχαν προβλέψει ούτε στο παλιό ΕΣΠΑ, ούτε στο νέο ΕΣΠΑ, ούτε στο ΠΟΔΟΕ, ούτε πουθενά. Ούτε πουθενά. Δεν μπορεί να δημοκρατηθεί έργο αν δεν είναι εξασφαλισμένο το κουδικό. Δημοκρατήθηκε ένα χειρό. Τώρα, πάει. Δεύτερο. Πού βρήκαμε, λέτε, αν ενδιαφέρθηκε κανείς άλλος να κάνει δωρεά. Με χαρά να ενδιαφερθεί, έχουμε έργο να κάνουμε άλλο τόσο για το ένα κτίριο και άλλες 5.000 τετραγωνικά συν 3, συν 2, πόσο είναι, 7 για το επόμενο. Περιμένω τη δική σας προσφορά και τους φίλους σας που θέλετε να κάνουν δωρεά. Είναι ανοιχτή η πόρτα μου. Σας περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία. Και εσάς και οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, τρίτο, θα ήταν καλό να είμαστε όλοι έτσι λίγο πιο χαμηλών τόνων. Λέω εγώ, ιδιαίτερα από τα προηγούμενα χρόνια, το Αθήνα Πάρος όφιλε να μην είναι άγωνη γραμμή, και ήταν άγωνη γραμμή λόγω της αθλειότητας του αεροδρομίου και λόγω της αθλειότητας των άγωνων γραμμών. Δηλαδή, είσαστε περήφανος που δίναμε ως ελληνικό δημόσιο, έδιναν οι Έλληνες πολίτες 4,5 εκατομμύρια για άγωνη γραμμή Αθήνα Πάρος
δηλαδή που αναγγέλνει ότι με την λειτουργία των 70 θέσεων το καινούργιο αεροδρόμιο δεν θα είναι άγονη γραμμή. Προφανώς δεν θα είναι άγονη γραμμή. Θα είναι μεταγωνιστικό αεροδρόμιο και πολύ χαμηλό εισιτήριο, βεβαίως. Αν θέλετε εσείς να πληρώνετε να επιδοτείτε τους τουρίστες που έρχονται στην Πάτρα, επίσης συγχαρητήρια. Όχι, επίσης συγχαρητήρια. Εσείς θέλετε να έχετε γερμανική εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο και να πληρώνουμε και τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονται στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλη υπεραξία που έρχεται στην χώρα, μην το στείλετε. Έτσι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και προφανώς η Πάτρα δεν είναι άγονη γραμμή. Για να μην τρελαθούμε. Ήταν άγονη γραμμή. Ναι. Γιατί κάποιοι είχαν επιλέξει αντί να φτιάξουν το αεροδρόμιο να δίνουν 4,5 εκατομμύρια συγκεκριμένη εταιρεία. Έτσι, αυτό θέλετε να τα ακούσετε. Έτσι, αυτή ήταν η επιλογή. Να δίνουν 4,5 εκατομμύρια σε συγκεκριμένη εταιρεία και να μην φτιάξουν το αεροδρόμιο. Που κόστησε 10. Εγώ συμφωνώ με αυτά. Δεν είμαι ούτε εκπρόσωπο του Πασόκου ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Μα καταγγείλατε κιόλα. Όχι, εγώ λέω ότι κάνατε τη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Κιτά, καλώ ήρθατε στο νησί μα εκ μέρου τη Πάταξη και των συμπατριωτών που σα καθορίζω κι εγώ. Ήρθατε για να αναγγείλετε εξελίξεις σε σχέση με το καλός ή κακός πρώτο στην ατζέντα της τοπικής κοινωνίας έργου υποδομής στο νησί. Είναι αλήθεια ότι δεν θα είναι ούτε η τελευταία πράξη, ούτε η πρώτη αυτή που θα πέφτει τώρα. Και όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, έχουμε ξεκάθαρη ματιά και είναι σίγουρο να μην έχει άγχος κανένας ότι στο τέλος οι κοινωνίες θα αποδώσουν τα προσωπικέσαρου στο Κέσαρα. Εντάξει. Εγώ θα θυμίσω ότι η πρώτη πράξη αυτού του έργου παίχθηκε με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο τότε δήμαρχος, ο Κώστας Αρβουζής, αποφάσισε κάποια στιγμή να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία για τη μεταφορά του αεροδρομίου. Κατά συνέπεια, αυτό το έργο δεν μπορεί να το καπηλευτεί και γενικώς αυτά τα πράγματα δεν προσφέρονται για καπηλεία. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι σε αυτή τη φάση, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να κρατηθούν Χρήστο χαμηλά οι τόνοι, ο λόγος πρέπει να συνεισφέρει με βάση τη βαρύτητά του και το περιεχόμενό του και όχι με βάση την έντασή του, ας πούμε. Είναι σίγουρο ότι σε αυτή τη φάση οι επιλογές σας κύριε Υπουργέ και οι δράσεις σας θα σφραγίσουν την υπόθεση. Καλώς ή κακώς είστε ο αρμόδιος υπουργός. Εσείς έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων τώρα και να είστε σίγουρος ότι η τοπική κοινωνία θα σας κρίνει αντικειμενικά και με καλή πρόθεση. Ο έμπειρος και τεκμηριωμένος λόγος σας σε σχέση με τον σχεδιασμό κατέληξε κάποια προβλήματα τα οποία είναι υπαρκτά και θα σας ζητούσα να συνδράμετε κι εσείς ούτως ώστε στο σχεδιασμό που γίνεται για το νησί της Πάρου αυτά τα προβλήματα να μην υπάρξουν στο μέλλον. Το αεροδρόμιο της Πάρου, το παλιό αεροδρόμιο της Πάρου είναι ένα κατεξοχήν παράδειγμα προς αποφυγή που δείχνει το πώς επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων πραγματικά μπορεί να πάνε εντελώς χαμένες. Δηλαδή, αν γίνει μια ανάλυση κόστος ωφέλειας του τι λεφτά έχουν επενδυθεί σε αυτό το έργο, ας πούμε, και μέσα και από τις επιχορηγήσεις της γραμμής και το τι τελικά ας πούμε, εισέπραξε η κοινωνία, θα δούμε ότι δεν φτάνει μόνο να γίνεται ένα έργο, πρέπει να γίνεται και με τον τρόπο που πρέπει και να έχει και την προοπτική που πρέπει, ούτως ώστε τα λεφτά που δίνει ο ελληνικός λαός με τον Α ή Β τρόπο να έχουν αποτέλεσμα. Να είστε σίγουρος ότι στο θέμα του τουρισμού και της ανάπτυξης των νησιών, τα λεφτά που επενδύονται σωστά θα τα πάρουν όλοι πίσω. Και η τοπική κοινωνία σε όρους ευημερίας, αλλά και το ελληνικό δημόσιο σε όρους. Σε όρους οικονομικούς. Δεν είμαστε μαξιμαλιστές. Σαν κοινωνία δεν είμαστε υπέρ του μαξιμαλισμού στα έργα. Είμαστε υπέρ της σωστής αξιοποίησης.
θα ήθελα να στα πλαίσια αυτά, και επειδή υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα, ο σωστός σχεδιασμός κατά ανάγκη δεν χρειάζεται χρήματα, θα ήθελα να βοηθήσω ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον ασυμβατότητες και αντιθέσεις μεταξύ των σχεδιασμών που γίνονται στα διαφορετικά επίπεδα. Και θα επειδή είπατε κάτι σε σχέση με το λιμάνι της ΠΑΒ για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών, θα ήθελα επιτέλους, με τη συνεισφορά τη δικιά σας και ως εκπροσώπου της κυβέρνησης σήμερα, ας πούμε, να δεσμευτείτε ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρξει πλέον ένας καταστατικός χάρτης, ας πούμε, για την ανάπτυξη του νησιού, όπου θα σχεδιαστούν έργα τα οποία θα έχουν προοπτική. Γιατί πείτε μου τι προοπτική μπορεί να έχει ένα λιμάνι το οποίο δεν έχει καμία δυνατότητα επέκτασης, ας πούμε, ούτε θαλάσσιας ούτε χερσαίας. Για πόσα χρόνια θα το έχουν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο σχεδιασμός όταν δεν γίνεται στην ώρα του έχει μεγάλο κόστος. Ενώ αν γίνει στην ώρα του και όλα δρομολογηθούν με βάση ένα σωστό σχεδιασμό, αυτό θα αποβεί, ας πούμε, σε όφελος. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και ασχολείστε με το θέμα. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα.